Κύριε Εκπρόσωπε, έχουμε τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδικές αναφορές και για σύνδεση σε σχέση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Πρέπει να δούμε πλέον ποιο είναι το επόμενο βήμα που αναμένεται σε σχέση και με τις επαφές της κυρίας η οποία έφυγε στην Κύπρο. Αν είναι η ευκαιρία για να υπάρξει ένα πρώτο θετικό δείγμα ενδεχομένως από την Άγκυρα. Κοιτάξτε, να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό που έχουμε δει μαζί με τα προχθεσινά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι στην ουσία να υλοποιείται ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ανάληψης καθηκόντων. Δηλαδή η διασύνδεση των Ευρωτουρκικών μαζί με την πρόοδο στο Κυπριακό. Εμείς, όταν λέω εμείς, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε στείλει ένα θετικό μήνυμα, ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, ότι είμαστε, επιθυμούμε να είμαστε επικοδομητικοί και μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα σημεία, στα κεφάλαια που ενδιαφέρουν την Τουρκία, φτάνει να υπάρξει και η αντίστοιχη πρόοδος στο Κυπριακό. Οφείλουμε να χαιρετήσουμε ακόμα μια φορά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσα από μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση. Θα πρέπει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα και η υλοποίηση των όσων η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παντοεκπροσώπου προβλέπει. Αναμένουμε στις αρχές Μαΐου την επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, όπου θα έχει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να δούμε μαζί τα επόμενα βήματα. Αυτό το οποίο εμείς θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά είναι την αταλάντευτη προσήλωσή μας στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει, την προσήλωσή μας στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο συμφωνημένο πλαίσιο. Κύριε Πρόσωπε, πώς σχολιάζετε τα δημοσιεύματα που θέλουν οι Αμερικανικούς πυράβλους να έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ μέσω της Κύπρου? Έχουμε πει ότι δεν έχει δοθεί ποτέ τέτοια άδεια, δεν υπάρχει τέτοια άδεια, ούτε έχουμε τέτοια ενημέρωση, δεν υπάρχουν στοιχεία για υποβολή του όποιου αιτήματος για τέτοια μεταφορά εκ μέρους της Κύπρου. Έχουν ενημερώσει μια αρχή, κατά πόσον όμως υπήρξε. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, ούτε τέτοιο αίτημα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, ούτε έχουμε τέτοιο αίτημα εμείς, ούτε έχει δοθεί ποτέ τέτοια έγκριση. Δεν το αποκλείεται όμως να χρησιμοποιηθεί. Παναλαμβάνω, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν έχει δοθεί τέτοια έγκριση και δεν έχουμε λάβει τέτοιο αίτημα. Τα δημοσιεύματα είναι δυνατό να είναι όλα εντελώς αβάσιμα? Είναι από την κρατική τηλεόραση. Αφού κάποια πράγματα, για κάποια πράγματα από αυτά έκανε δηλώσεις ο ίδιος ο Βρετανός Υπουργός. Για τα χθεσινά δημοσιεύματα. Τα προχθεσινά, φαντάζομαι. Νομίζω ότι αναφέρεστε σε ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο σας λέω με τον πλέον επίσημο τρόπο είναι ότι δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσιεύματα για από πού είναι οι πηγές τους. Αυτό μπορώ να σας πω επίσημο ως Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν έχουμε λάβει τέτοιο αίτημα, δεν έχουμε δώσει τέτοια έγκριση και δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Αφήστε τα δημοσιεύματα. Έκανε δήλωση ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Έχω την εντύπωση ότι αναφέρεστε στις βρετανικές βάσεις. Και το ερώτημα ήταν για τα δημοσιεύματα, δεν κάνω λάθος, είναι για άλλο. Το οποίο έχει απαντηθεί επίσης επισήμως και από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κόμπο. Σε σχέση με την επίθεση που φέρεται να γίνεται το πρωί στο Ιράν, υπάρχει κάτι που να ανησυχεί εκ νέου? Φαίνεται ότι. Εντάξει, εμάς αυτό το οποίο έχουμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή και είναι αυτό το οποίο θα επαναλάβουμε και το έχει επαναλάβει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάτι το οποίο αυτό πρέπει να αναφέρουμε, ότι εμείς απευθύνουμε δημόσια ακόμα μια φορά την θέση μας ότι πρέπει να αποφευθούν οι όποιες ενέργειες οδηγούν σε κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Μάλλον το αντίθετο, θα πρέπει να γίνουν εκείνες οι ενέργειες για αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Η Κύπρος, στον βαθμό που είναι δυνατό, που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ακριβώς προς την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή μας. Κύριε Γιουργιέ, η εκθέση της ελεκτικής υπηρεσίας χθες μιλά για διπλωμάτη, ο οποίος λαμβάνει γενικό επίδομα εξωτερικού επί τρεις μήνες. Ενώ δεν το δικαιούταν. Σήμερα ο πολίτης, με νέο δημοσίευμα την εφημερίδα Πολίτης, αναφέρεται ότι αυτός ο διπλωμάτης ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά. Εγέρθηκε ξανά στο παρελθόν, σας θυμίζω και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Είχε δοθεί τότε τεκμηριωμένη απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην βάση σχετικού σημειώματος, το οποίο τεκμηριώνει και αιτιολογεί πλήρως την απόφαση. Να μου επιτρέψετε να σας πω και ένα σχόλιο, ότι όσες φορές και αν επανέλθει ένα θέμα το οποίο ήδη έχει εγερθεί κατά την προεκλογική περίοδο,
κανείς δεν θα προσανατολίσει την κυβέρνηση από την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε στις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν τον εξυγχρονισμό του κράτους. Θεωρείτε ότι ήταν σκόπιμη οι τελευταίες τοποθετήσεις του Γενικού Ελεκτή και έχουν να κάνουν με το ακριβώς το θέμα που αναφέρεται για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση? Όχι, δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο έχω αναφέρει είναι δεδομένα. Αυτή το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει ξανά την δημόσια σφαίρα. Έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις για το εν λόγω ζήτημα. Και την ίδια στιγμή κρίνουμε πολύ σημαντικό να αναφέρουμε την αποφασιστικότητά μας, την προσήλωσή μας που συνεχίζει να είναι υψηλή ως προς την προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Πάλι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του τον Ιανουάριο.